Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα για την αθλητική ενότητα της εκπομπής και σήμερα θα ασχοληθούμε με την ομάδα βόλεϊ του Όφη, αυτή των ανδρών, η οποία μας εκπροσωπεί φέτος στο πρωτάθλημα της Pre-League. Θα υποδεχτούμε μέσω σύνδεση Skype τον τεχνικό της ομάδας του Όφη, τον κύριο Νίκο Αντωνιάδη. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πετρούτσο. Ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στην Κρήτη σήμερα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το τελευταίο παιχνίδι, το τελευταίο, πρώτο και τελευταίο μάλλον, δηλαδή ήταν η πρεμιέρα ουσιαστικά για τον Όφη το περασμένο Σάββατο στο κλειστό του ΒΑΚ, στην αναμέτρηση με τον Πανιόνιο. Θετικά ξεκίνησε η ομάδα του Ηρακλείου, παρά τις δυσκολίες του αγώνα έτσι όπως εξελίχθηκε, ένα θρίλερ ουσιαστικά που κρίθηκε στο tie break. Θα ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο για την αναμέτρηση. Καταρχάς, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκλησή σας. Ναι, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Πανιόνιο στην πρεμιέρα, αν και ήταν η δεύτερη αγωνιστική, για μας ήταν πρεμιέρα, διότι το προηγούμενο παιχνίδι με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης δεν διεξήχθη. Αναβλήθηκε για την επόμενη Τετάρτη. Όντως, το περιμέναμε να είναι δύσκολο. Θα μπορούσε βέβαια θα μπορούσαμε να το πάρουμε και 3-0, mm-hmm. γιατί είχαμε στο τρίτο σετ, κερδίζαμε 2-0, είχαμε στο τρίτο σετ 2 set point, 2 match set και match points, αλλά δυστυχώς κάναμε κάποια λαθάκια, το χάσαμε, έπεσε η ψυχολογία, μας πήρε τα άλλα 2 set Πανιόνιος και τελικά στο τελευταίο σετ καταφέραμε και πήραμε το παιχνίδι με 20-18. Mm-hmm. Το γεγονός ότι δεν αγωνιστήκατε, κύριε Αντωνιάδη, στην πρεμιέρα ουσιαστικά του πρωταθλήματος επηρέασε λίγο την ομάδα, ενδεχομένως να μπορούσε να βρει και περισσότερο ρυθμό, ίσως. Ακριβώς όπως τα λέτε. Είναι αλλιώς να παίζεις πρεμιέρα και αλλιώς να έχεις παίξει ένα μάτς την προηγούμενη εβδομάδα, να έχεις βρει τα πατήματά σου. Το άσχημο σε εμάς είναι ότι λόγω γεωγραφικής θέσης δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά φιλικά. Δηλαδή αυτά που κάναμε ήταν εδώ πέρα με τη ΓΕΗ Ηρακλείου και με το Ρέθινο, οι ομάδες που είναι της Α2, mm-hmm. είναι μια κατηγορία κάτω από εμάς και κάναμε μόνο 2 φιλικά δυνατά στο Αίγιο που μας είχε προσκαλέσει η ομάδα του Μήλωνα με 2 ομάδες της Α2, τα οποία αυτά πραγματικά μας βοηθήσανε. Εγώ ήθελα να παίξουμε με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, αλλά δυστυχώς ο Εθνικός δεν ήξερε αν θα κατέβει στην κατηγορία. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορέσαμε τελικά να κάνουμε το παιχνίδι και αναβλήθηκε για τις 22 του μήνα. Οπότε πέσαμε κατευθείαν στα δύσκολα. Ο Πανιόνιος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Στην πρεμιέρα τους, στην πρώτη αγωνιστική, κερδίσαν το Φλίσβο που θεωρεί το μεγάλο φαβορί. Και όντως ξέραμε ότι τι θα αντιμετωπίσουμε, όμως κρατάμε ότι καταφέραμε στην πρεμιέρα και πήραμε 2 βαθμούς και κάναμε μια πολύτιμη νίκη που θα μας βοηθήσει στη συνέχεια. Μάλιστα. Και τώρα, κύριε Αντωνιάδη, ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανερυθραϊκό. Έχει 2 ήττες η ομάδα του Πανερυθραϊκού. Σε ένα παιχνίδι, σε ένα γήπεδο, θα λέγαμε, που ο Όφη έχει καλές μνήμες. Θυμίζουμε ότι εκεί η ομάδα είχε πετύχει την πρώτη της άνοδο στη Βόλεϊ Λιγκ το 19. Ναι, ναι, έτσι είναι. Είχαμε πετύχει τη μεγάλη άνοδο τότε, αίτητη. Όφη. Είναι μια ομάδα, ο Πανερυθραϊκός, που όντως έκανε 2 ήττες και από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και από τον Αιγιαλέον, την ομάδα του Αιγείου, και θέλει όμως προσοχή. Εντάξει, πιστεύω ότι σαν ομάδα, θεωρητικά πάντα, πιστεύω ότι έχουμε καλύτερο σύνολο και πρέπει να πάμε για τη νίκη. Ο στόχος μας φέτος είναι μόνο νίκες, γιατί πρέπει να ανέβουμε, ο στόχος είναι η άνοδος στη Βόλεϊ Λιγκ. Βέβαια έχουμε κάποια προβλήματα με κάποιους παίκτες, mm-hmm. που υγείας, δηλαδή ο ένας μπήκε στο νοσοκομείο εκτάκτης. Ναι, ο Νίκος Καρατζάς, να του πω και περαστικά και δημοσίως από εδώ,
θα λείπει καμιά 20 μέρες μέχρι να αναρρώσει. Ήταν ένα πλήγμα για μας. Σκουλικοειδίτιδα είχε coach ο Καρατζάς, εγχειρίστηκε δηλαδή. Ναι, χειρίστηκε, είχε οξία σκουλικοειδίτιδα. Ενώ περιμέναμε το, είχε ένα θέμα με τον καρπό, και λέμε θα παίξει, δεν θα παίξει την Παρασκευή. Και μας έρχεται αυτό και πέσαμε από τα σύννεφα, αλλά τι να κάνουμε, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα, έτσι. Περαστικά λοιπόν στον αθλητή σας. Ευχαριστούμε, να είναι καλά και τον περιμένουμε να γυρίσει. Ο Γκόνας, ο οποίος είναι στο στρατό αυτή τη στιγμή και αυτός μπήκε να καλύψει τη θέση, έπαθε και αυτός ένα διάστρεμα. Ναι. Δηλαδή δεν μας πάει πολύ καλά όσον αφορά τα θέματα υγείας, αν και κάναμε αγιασμό, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε εξορπισμό. Έχουμε κάποια θυματάκια γενικότερα και δεν είμαστε πάρα πολύ... δεν έχουμε το ρόστερ να είναι γεμάτο. Έτσι. Δεν έχουμε πολύ τέλειες για τέτοια πράγματα και έχουμε κλείσει ακόμα έναν αθλητή να πάρουμε τώρα. Έχει μιλήσει ο κύριος Δανδάλης. Μπορούμε να πούμε περισσότερες πληροφορίες, μιας και μας δίνετε την είδηση. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Σε θέση λέω, τουλάχιστον. Πρέπει να το ανακοινώσουμε πρώτα. Μάλιστα. Και θα μου επιτρέψετε να μην σας πω και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει. Mm-hmm. Για τη συνέχεια. Φέτος οι ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές, όλες. Στην Pre-League. Στην Pre-League. Όλες οι ομάδες έχουν παίκτες της Α1, να το πω έτσι. Έχουν ενισχυθεί και είναι και ιστορικές ομάδες. Εκτός από τον Όφη που είναι ιστορική ομάδα, είναι ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Σωστά. Που έχει, έτσι, είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης. Είναι ο Πανιόνιος. Μεγάλες ομάδες. Είναι ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή είναι ομάδες που πρωταγωνίστησαν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη στο βόλεϊ. Και έχουν κάνει ένα restart, προσπαθούν να ξαναμπούν στο χάρτη. Οπότε αναμένεται ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Ακριβώς, είναι πολύ ανταγωνιστικό φέτος. Δεν έχει εύκολο παιχνίδι, δύσκολος αντίπαλος. Είδατε, ας πούμε, και στην πρεμιέρα γίνανε, δηλαδή, περιμέναμε, ας πούμε, ο Φλίσμος να κάνει περίπατο, έχασε 3-0 μέσα στην έδρα του άνετα. Περιμέναμε το Εθνικός Αλεξανδρούπολης να χάσει την Ερυθρέα, γέλησε σχετικά εύκολα 3-1. Περιμέναμε τον Γιαλέον να χάσει από τον Άρη, τον γέλησε 3-1. Δηλαδή, γίνονται πράγματα που θα είναι πολύ, μέχρι το τέλος, θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και θέλει μεγάλη προσοχή, υπομονή, δουλειά και λιγότερο και τύχη βέβαια από τους τραυματισμούς που δεν μπορείς να τα αποβλέψεις αυτά. Όλοι οι συντελεστές. Να ρωτήσω το γεγονός ότι η Όφη μπήκε σε αυτό το πρωτάθλημα με στόχο την επιστροφή του στη Volley League, εκεί όπου βρισκόταν και όπου είναι η θέση του βέβαια τα τελευταία 4 χρόνια. Το γεγονός αυτό, coach, σας προσθέτει βάρος στην όλη προσπάθεια που επιχειρείτε? Συγγνώμη, επειδή μου πάλι την ερώτηση, συγγνώμη. Λέω το γεγονός ότι για τον Όφη αποτελεί αυτό σκοπό η επάνωδο στη Volley League, προσθέτει βάρος αυτή σας την προσπάθεια. Ότι είναι μονόδρομος η άνοδος για τον Όφη. Ναι, σίγουρα είναι. Όφη ανήκει στην Α1 και πρέπει να υπάρχει ομάδα της. Είναι μεγάλο το νησί, όπως έχουμε πει, έχει πάρα πολύ κόσμο. Και εδώ το Ηράκλειο και όλη η Κρήτη πρέπει να έχει έναν εκπρόσωπο στη Volley League. Το δικαιούται το νησί και οι άνθρωποι που κάνουν προσπάθεια με πρώτον και καλύτερο τον κύριο Δανδάλη που στηρίζει οικονομικά όλη αυτή την προσπάθεια. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε. Και είναι ένα βάρος. Εγώ προσωπικά, σαν προπονητής, όπως και ο Γενικός Αρχηγός, ο κύριος Λατλίδης που είπατε πριν, που ανέβασε την ομάδα τότε που ήταν προπονητής στην Αλφα Εθνική. Εγώ ήμουν στην ίδια θέση πριν 9 χρόνια με την Οριστιάδα, τον Αοριστιάδος, τον Θρυλικό. Είμαστε 25 χρόνια στην Αλφα και πέσαμε και έτυχε να είμαι ο προπονητής τότε που ανεβήκαμε ξανά στα μεγάλα σαλόνια της Λίγκας. Και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο, είναι δύσκολο, θέλει υπομονή, θέλει προπόνηση. Θέλει μεθοδική να είσαι δουλειά. Μέχρι το τέλος ακριβώς
και μέχρι το τέλος να είσαι σε εγρήγορση, γιατί και φέτος όπως θα τα κάνουν, όπως κάνουν την άνοδο, θα ανέβει μια ομάδα απευθείας στη Volley League και οι υπόλοιπες, οι τέσσερις, θα παίξουν μεταξύ τους μπαράζ για άλλη μια θέση και ίσως και δύο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ανέβουν τρεις ομάδες, γιατί λένε ότι μπορεί να κάνουν 12 τις ομάδες στην Volley League. Σωστά. Μετά από αυτά που είδαμε φέτος που έγιναν με τη Wild Card, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Όφη ξεκίνησε το χτίσιμο της ομάδας αυτή με την προοπτική αυτής, με την προοπτική την Volley League, καθώς όλοι ελπίζαμε και εσείς βέβαια και όλοι εμείς και ο φιλάθλος κόσμος ότι η ομάδα θα έπαιρνε αυτή την πολυπόθητη Wild Card για τη συμμετοχή της στη Volley League. Δεν ήρθε. Ο Όφη είναι μια ομάδα ωστόσο που διαθέτει ποιότητα, έχει παίκτες που έχουν έτσι εμπειρία από τη μεγάλη κατηγορία, αλλά έχει πάρει και ξένους που ανεβάζουν την ποιοτική στάθμη της ομάδας. Το είδαμε και στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, έτσι δεν είναι? Ο Μιχαήλοβιτς 32 πόντους, ο Μάκινεν 26, οπότε σίγουρα από αυτή την ομάδα περιμένουμε πολλά και φέτος. Έτσι, έχουμε πάρει δύο πάρα πολύ καλούς ξένους στις θέσεις τους. Είναι ο Μιχαήλοβιτς, όπως είπατε, που πραγματικά είναι μεγάλη δύναμη. Είναι ο Σλοβαίνος που έχουμε, ο οποίος πέρυσι βγήκε πρωταθλητής Βουλγαρίας στην Volley League της Βουλγαρίας, που είναι και εκεί πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Είναι ο ακραίος μας ο Μάκινεν, ο Φιλανδός, ο οποίος έπαιζε και στην Εθνική Φιλανδίας. Και έχουμε και Έλληνες που είναι ο Ρωμελιωτάκης, ο Γιάννης, ο οποίος είναι και ντόπιος, Ηρακλειώτης κιόλας. Είναι ο Μιχελάκης, ο Γιώργος, ο οποίος είναι Χανιώτης. Και ανεβάσαμε και δύο, ο Καρατζάς που είπαμε πριν, ο Καφαντάρης ο Βασίλης. Και ανεβάσαμε και ένα-δύο... Τα παιδιά, τα μικρά παιδιά από τις ακαδημίες. Ακριβώς, να προπονούνται, γιατί το βόλιο εδώ δεν είναι τόσο... Γενικά στην Ελλάδα, στα αγόρια υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Και πόσο μάλλον στην Κρήτη, γιατί απορροφούνται από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, που είναι πιο δημοφιλή αθλήματα, και κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να μαζέψουμε και αγόρια. Και έχουμε αρκετά αγοράκια τώρα πλέον στις ακαδημίες, που προσπαθούν να κάνουμε. Και αυτό είναι παρήγορο. Είναι παρήγορο. Coach, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Θα έχουμε την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της σεζόν σίγουρα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια, κύριε Πέτρο. Να είστε καλά, coach.